Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Αδιαφθορούς μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, κι παρανομόλοι κλαίνε, κι παρανομόλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Έλα, έλα, σε παρακαλώ, ξεκίνα πάλι. Ορίστε μας, θα βγει η ψυχή του. Ρε, δεν βλέπεις εμένα, τι ακμεότατος είμαι. Ακμεότατος, εσύ κάθε τρεις γύρους που διώ εγώ, εσύ όμως διάς έναν. Ρε, σμετράς ρε χαμένε, σμετράς ρε χαμένε. Ορίστε μας, ξεχνάς ρε ότι εγώ είμαι τρία σκαλιά ανώτερος από σένα, το ξεχνάς. Τα σχέση είναι τώρα ότι είσαι ανώτερος τρία σκαλιά. Το σκαλιά με το γυμναστική τα σχέση έχουν. Τα σκαλιά με τη γυμναστική δεν έχουν σχέση. Το πύργο του Άιφελ το ξέρεις. Μα στην Ιταλία. Ποια στην Ιταλία, ρε. Αγράμματι, ρε παιδί μου, αγράμματι στην Ιταλία. Ρε χαμένε. Ο πύργο του Άιφελ είναι στην Ιταλία. Πού είναι ο πύργο του Άιφελ? Στη Γερμανία είναι, ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν που λες. Τον πύργο αυτόν εγώ του Άιφελ τον ανέβηκα με τα πόδια 10 φορές. Με τα πόδια σου. Όχι, ρε, με τα δικά στα πόδια. Βεβαίως με τα πόδια, με τα δικά σου. Χωρίς, σε 9 φορές δηλαδή. Τη 10η φορά. Το ανέβηκε με τα σασέρ. Με τα χέρια, ρε, τον ανέβηκα. Έτσι τον ανέβηκα, χαμένε. Ο δονητής. Ναι, μπρος. Ο μυστικός. Ναι, ναι, ερχόμαστε. Έλα, χαμένε, μας θέλει ο μυστικός. Μα ποιος μυστικός? Ποιος μυστικός, ρε χαμένε, ό,τι θέλει ακούει, ρε. Ο μυστικός, ρε, ο αρχηγός, πώς το λένε, ο κρυφός. Ω, ο κρυφός, α, ευτυχώς. Έλα. Παναγιά μου, ευτυχώς. Δεν κατάλαβα, ευτυχώς. Τι ανασκητούμε, Παντελάκη, τι ανασκητούμε. Έλα, σε παρακαλώ. Ο αρχηγός είπε ότι μας θέλει σε 10 λεπτά. Άρα, υπομένως, έχουμε χρόνο για άλλους 3 γύρους. Εμπρός, Μάρς. Βαρκούμε. Έλα που βαρκούσε, έλα, ακού, βαρκούτε. Παρέτα να μου λαλεί σου φούε με έναν μπάμπο, α? Και να κάνει όπου σου λαλώ, άκουσες? Όχι να στραφώ έσω και έναν ακόμα άστρωτα τα κρεβάτια, άκουσες? Την κουζίνα να σφουγγάρισες τι? Έτσι, μπράβο. Τα πάνια, έτρεψες τα? Αν πω και στραφώ έσω και εδώ την παραμικρή ντάτσα, να, είσαι απνίωσε. Ακόμα! Είτε ακόμα ρε, αχαΐρευτε! Επαντρεύτηκα σε για να σε έσω όλη μέρα να μου απλώνεις ζάμπα! Α! Κάμε ρε κι εσύ καμιά δουλειά του σπιτιού ρε! Αφού την άλλη αφήνεις τη μεσοδότη. Κατάλαβες κύριε, παντρεύκεσαι τους, λαλείς σου να κάνουν μια δουλειά και ακούνω χιλιάζουν όλη μέρα! Κυρία συνομιού, σας παρακαλώ, μιλάτε πιο σιγά διότι μελετώ!
Μελετάσω, η μάνα μου, ακούσαμε ένα λόγο. Αν και να μου μελετάς αν επιτρέπετε το αλφαβητάριο της πρώτης δημοτικού. Μίμι, ο Μίμις. Λα, λα, η Λόλα. Εγώ, κοινό, να το πέρσι. Φέτος διαβάζω την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Α, μάλιστα. Κοίταξε, αν για την δική σου την ελαφρότητα που γράφει, πράγματι είναι αβάσταχτη. Τι εννοείς? Ω, τίποτε, μάνα μου, τίποτε. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Μιλήθεια του διερώτηση που να σου κάνω, αλλά να σου πω, καταλαβαίνεις να μου διαβάζεις, όξα, διαβάζεις έτσι. Με ανάγκη να καταλάβω κιόλα. Ποτέ! Κακό μα κάθεστε! Ένα που θέλει να τραπιούμε νύχια πάνω. Σιωπή συνοβίου, σιωπή. Λόγια λία. Παραξία. Άι, τώρα σε θέλει μας ο μη αλ. Ποιος είναι το σωμή αλφα. Μένα ρωτάς πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζεις, καταλαβες. Άντε, να μην τα πάρω στο κρανίο. Όχι, μην τα πάρεις στο κρανίο, διότι ένα σου μείνει σημάδι και να φαίνεται. Ξυπνά, ρε ζήνατε. Ο μη αλφα είναι ο μυστικός αρχηγός. Α, ναι, Πέψε το χαιρετίσμα αλαβέτου που τη ζήτα πει αλφα μη σίγμα. Και ποια είναι τούτη ζήτα πει αλφα μη σίγμα. Ζηνοβίου που αυτομόλυσε μαζί σας, δηλαδή εγώ. Ότι πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σε λίγο... Δεν μπορεί, Παντελάκη, χασμούρκουμαστε προς σας τον αρχηγόν του. Όχι! Όχι, είναι τέλος ανοίγει στο στόμα σου έτσι πάνω σαν εμόν. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ. Δείξε λίον σε μας μόνο επιτέλους. Άντε να δω. Καλό. Σε μη κράτη θέλους. Άντε να δω. Σκοτώθηκε. Λοιπόν, ο Χάμπο είναι όλοι εδώ. Λείπει ο Ιωάννης Ιωάννου, κυριαρχέ. Γιατί λείπει ο Γιάννης Ιωάννου που του καπνίσε να λείπει. Είπε ότι επήρε ένα διάμπου σας, κυριαρχέ. Ναι, έλα. Φτάνει. Λοιπόν, άντε να δω. Μάλιστα, λοιπόν, αυτός είναι ο μυστικός αρχηγός, Δεν θέλω κιχ να ακούσω. Ακούτε. Χαιρετώ την ομάδα των αδιάφθαρων. Η νέα σας αποστολή έχει σχέση με το τομπάρισμα των αλόγων του υποδρόμου. Αποστολή σας είναι να βρείτε τον τύπο που τον πάρει τα άλογα και να τον φέρετε μπροστά μου. Τις λεπτομέρειες θα σας τις αναπτύξει ο κύριος αρχηγός σας. Σας χαιρετώ και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία! Τι είναι το τομπάρισμα? Θωρείς με ίνταλος, σε θωρώ! Ναι, πάτσι τι είναι! Με ξανάξεις τόσο να μιλάω μυστικός αρχηγός! Μάλιστα! Τι είναι το τομπάρισμα? Εξηγάτε του τι είναι το τοπάρισμα, γιατί θα τον ηθιώξουμε την αστυνομία. Ρε χαμένε, δεν ξέρεις κι εσύ τι είναι το τοπάρισμα. Το τοπάρισμα είναι αυτό που βάζω στα άλογα για να τρέχω πιο γρήγορα. Αχα, νεύτη! Λοιπόν, θα είμαι ο πρώτος αρχηγός που θα σκοτώσει αστυνομικό. Δεν κλειτώνει. Κύριε αρχηγέ, με επιτρέψεις να τον εξηγήσω. Σε επιτρέπω να τον εξηγήσεις. Το τοπάρισμα είναι, ας πούμε, παίρνουμε μια ένωση μεγάλη. Τόση με το συγχωρήσω και την κάνουμε τσακ πάνω στα καπούλια τα λόγου. Απαναγία μου. Να μου λάβεις απαναγία μου ρε, είσαι τίποτε άπαρος. Γιατί άπαρε λόγω απαναγία μου. Έλα, λόγια λία, έλα. Το λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιον ειδικό για τους απάρους. Εγώ. Όχι εγώ προσωπικώς, λέει. Εγώ ξέρω έναν ειδικό που είναι ιδιοφυΐας τσαπάρους. Τσαπαρούς. Ναι. Καλός. Καλός. Καλώς έλαλε τίποτε ρε Τσαούσι. Ξέρεις ποιος είναι ο γύρις του τούτου, α? Να τον γύρι του ξέρει τον και να ξέρει ο γύρι του απάρου. Κάτσε καλά, Σνοβίου, θα πιάσει το στόμα στον κύρι. Ξέρεις Μαρή ποιος ήταν ο κύρις μου. Ο Καράμπελας με το όνομα. Ώστε, και πού ξέρεις εσύ τον γύρι του Καραβαγγέλη ρε Γιάννη? 11 πρωτεία, 22 δευτερία και 5 κύπελα. Μια λίρα νοτσιφτές γανιά και 2,5 λίρες τουί. Φαμουριάλια ούτως εμένα. Μα ο κύρις του Καραβαγγέλη ρε κουμπάρε και σου. Μα ποιος κύρις του Καραβαγγέλη σιγόν. Ποιος είναι ο κύρις του Καραβαγγέλη? Ο Καράμπελας. Σταματήστε να λέτε τον πατέρα μου Καράμπελα. Μάντα με κόφτης η ώρα εμένα από τον κύριν του Καραβαγγέλη. Όχι για τον κύριν του Απάρου που σας λέω. Καηλές που μας έπιασε ρε Γιάννη και εσύ τώρα για τα γεννητικά του Απάρου. Ξέρετε Μαρή ποιος ήταν ο πατέρας που το πιάνετε στο στόμα σας, ξέρετε? Μας έπιασε ο Καηλές. Σας έπιασε ο Καηλές. Κοίταξε σε παρακαλώ, όταν μιλάς για τον πατέρα μου δεν θέλω μετά να λες «Εν μας έπιασε ο Καηλές». Εντάξει, γιατί με ανάβουν τα λαμπάκια εμένα όταν ακούω να με λες «Εν μας έπιασε ο Καηλές». Η κατώτερη μου, κατάλαβες? Γε μου, ήρθαμε για δουλειές, δάμε οξά. Άντε τώρα να δούμε που να μας αρκέψεις λαφαζανιές για τον τζίρι σου.
Ωραία, μπράβο, θυμήθηκες τη δουλειά. Άντε, ξεκινά τις έρευνες. Μα ποιες έρευνες, σιόρ. Πέτε μα και μας επιτέλους ήταν που γυρεύκουμε. Ζηνοβίου, οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να μας οδηγήσει στο δράστη. Όλο λεπτό δηλαδή. Όλα εγώ θα σας τα λέω. Όλα από μένα τα περιμένετε. Για όνομα του Θεού. Θα ερευνήσουμε αναφανδόν που λέει ο λόγος όλους τους τάβλους αν χρειαστεί. Καταλάβατε. Τον καηλέ σας έχω να γυρεύω ύποπτα αντικείμενα μέσα στους απάρους. Και στο τέλος να μου αντιράξει κανένας κανέναν πορτόκλωτσο και να γυρεύω το λάθρος. Με φάσερα και όντα ρολομπεζοδαμιά. Τούτη στάβλη εν το σπίτι μου εμένα. Ώστε! Εάτε, άνοιξε μανταμπούμε να σώσου καλό. Έλα. Να σώσω από το μυαλό της τσάρκα με αναμάτες! Ξαπώ το χαμί! Έστω! Έλα! Πού είναι Φωτίου! Διατάξτε την αγαπώ! Είτε μου καμνείς, Δεσποθήνη, καλή στα αφήθηκια σου! Ναι, γιατί πειράζει! Βαντελάκι, αρωνάβια με πειράζει, ρε! Ωι, Δεσποθήνη, προσθέτω! Συνέχισε σου να βγάλει τα φρύθηκα σου και εμεί να κάνουμε μια βλακαντόση! Ρε με βάλετε σκοπό να με μελάνετε σήμερα, ρε! Τελάκι. Ενευρίασα πάλι σήμερα, ρε. Είδες. Εξήγατε σε παρακαλώ, όσο που να ηρεμήσω. Μάλιστα και εκπαιδευτρά, να σε εξηγήσω. Λοιπόν, ο κύριος Χάμπο λέει να βγάλει εσύ με την ησυχία σου τα φρύθηκα σου και εμεί να περιμένουμε εδώ, ρε. Κλή ώρα παρπατάτε να πάμε πριν να με σκουλήσουν τα έκκεντρα μου. Και προσέχετε πολλά καλά που πατάτε, γιατί είδα μέσα τα... Παντελάκι. Γιαράκτε και... Παρατήρα ρε, είδα που πάτησα γιατί έχω ένα άσχημο προαίσθημα ρε. Αμέσως κύριε Χάμπο, αμέσως! Κύριο που υποψιάστηκα. Μάλλον κύριε Χάμπο. Κλείω να πει να φέρουμε ένα ρολό. Καλό. Σωστό! Σωστόν ή λάθος, δεν είναι επιλεκτή μας ομάδα, είναι μόνο να κάνουμε. Εντάξει, αλλά να πιένεις πολλή ώρα και να έρχεσαι μάστρι. Να πιένεις πολλή ώρα και να έρχομαι, γιατί ενοχλήσαμε στα κύριε Μαυρικά. Όχι, με ενοχλήσετε, αλλά ζανίστηκα πια, κοιτάκελη, πώς είναι ώρα. Ακού να σου πω, κύριε Μαυρικό, εγώ είμαι ο αρχηγός στα μέσα και σαν πιέν κοιτάκελη θέλω κάνουμε, εντάξει. Θέλω να μου πεις εσού και σταμάτα να μου λέεις μάστρι. Κύριε αρχηγέ να μου λέεις, εντάξει, άντε. Πάντως εγώ είπα σου. Ένε πρέπει να τους πέψεις τούτου και κάτω. Και ποιον εγώ πρέπει να πέψεις εσέναν. Ναι, εμέναν, καλό τους ροκόλους. Να πέψεις εμένα να μου δείξεις και ο τρεις παλιές καραβάνες όπως εμένα να σου δείξω να μπούσε να γίνει. Είναι να πού ήταν να γίνει κύριε Μαυρίκο. Να μπούσε να γίνει. Εγώ θα εσώρωφκα όλους τους αναβάτες και θα τους εδίουν ένα γερό περτάκι ξύλων να δούμε να μολογούν για δεν μολογούν και όσο εντούτας που μπαν πάρει τους απάνους. Άντε, παρέταμε να χαρίσεις τα μάτια σου, παρέταμε να χαρίσεις τα μάτια σου κύριε Μαυρίκο. Άντε, περτάκι είναι εμείς, δεν έχω δουλειά να κάνουμε εδώ, περτάκι. Μα τι θέλεις δηλαδή, α, να πέψουμε την αστυνομία το 1940 με τα περτάκια για περτάκια για περτάκια. Άντε, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου κύριε Μαυρίκο, συγκεντρώσου. Τέλος πάντων, άντε. Πήγαινε φώναξε τον οδηγό μου να με πετάξει κάπου. Πού να σε πετάξει? Μες στον πηδιά που να με πετάξει, στον υπόδρομο. Θέλω να δω από μόνος μου να δω που γίνεται. Ή είναι που θέλεις να γίνεται δηλαδή, α? Ήτο, καλλιγεύκεις τον και αρκεύκει να βουρά. Μα θέλεις να πεις τόσο εύκολο, ρε Γιάννη. Θέλεις να καλλιγεύσεις? Όχι, να μου λείπει. Το απάρου να του λείπει θέλεις να πεις, όχι. Λοιπόν, έβρικα. Να μόνο ένα μοντότο, δεν το βλέπεις ενώ βιο, έξτρα βομάρα, ξύρικα είναι, με αυτό το πάρουν άλογα. Όχι τα ούλοι, με έτσι είναι συνεχό καμνό και κοντράουλο μου απαρουν, όχι. Λοιπόν, τώρα απομένει πλέον να βρούμε το δράστη. Έλα μας το πάρει και τα μάτια μάτρα και τσαούσι.
Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα, ρε Καραβαγγέλη? Καλύτερη ιδέα, τι είναι αυτά που λες, Νοβίο? Με ποιον μιλάς, καταλαβαίνεις? Με τον Καραβαγγέλη, ο οποίος Καραβαγγέλης βρήθη από ιδέες. Ένα σωρό ιδέες έχω. Πώς νομίζεις έγινα εγώ Λουχίας? Και α, ορίστε μας, κάτσε καλά, ιδέες. Ένα σωρό ιδέες. Ένα σωρό, ένα μάτσο. Άντε, πέρας καμιά να δούμε. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει. Ένας από εμάς θα κρυφτεί μέσα στο στάβλο, εντάξει, και θα περιμένει. Μόλις θα έρθει ο τύπος ο παράνομος να αρπάξει την ένεση, τσακ, τον αρπάζουμε εμείς. Ώστε, τότε ήταν η καλή ιδέα να πούμε. Βεβαίως, βεβαίως, συνομιλώ, γιατί δεν είναι καλή ιδέα. Θα κάτσουμε το εκεί μέσα και θα περιμένουμε. Ναι, κατάλαβες καλά, Καραβαγγέλη, που να κάτσω όλη νύχτα εγώ παρέα με τον Άπαρο. Με τον Άπαρο, γιατί τι έχει ο Άπαρος? Ναι, χαρά είναι ο Άπαρος. Θα προτιμούσε δηλαδή να ήταν γαϊδούρ. Βεγαούρι! Πούντο! Παντελάκι, είναι εσένα που μιλώ! Μα βάζετε, κύριε Χάμπο! Πού βρε, ρε, μπανανά και μαρουτζές όπως το κτηνό! Επίρωσα, κύριε Χάμπο! Δεν έχει καμιά και για μένα, ρε! Σποσίνη Φωτίου, σε παρακαλώ πολύ και φέρες με ως δαμία! Ως δαμία και να σου πω καμιά κουβέντα παραπάνω με όντες παρανές που γυρεύκεις, κατάλαβες! Πού βρε, ρε, την μπανανά! Έδωσε μου την ας που τα ζει τα άλογα, κύριε Χάμπο! Καλά ποσό, γεράσαιρο! Θέλω κι εγώ! Ασέρο! Όχι, μπανάνα! Κολλήσε τη ιδέα τώρα! Έλλη μπανάνα! Πέταξετε την αυλό, εμένα να πάει κι έχουμε δουλειά, ρε! Μαμά μου! Από τα δύο! Μαμά μου! Τίποτε έλυτα, Φωτίου, τίποτε έλυτα! Εδώ είδα ένας άπαρος, έλιασε και πετάποτα χαμε! Και ξηκόλα που πάνω μου και έχουμε δουλειά! Τι ωραία είναι τα μπαμπά! Ξηκόλα, δεσποσίνη, ξηκόλα να νοσού! Φοβούμε, φοβούμε, φοβούμε! Δεσποσίνη, Φωτίου, ξηκόλα, μάνα μου, ξηκόλα και θυμίτε, όσο παντονάτε! Μένει, ξηκολλήσεις! Δεν είσαι καλά που να μείνω εγώ εκεί μέσα. Φοβάσαι, Ζινόβιο, φοβάσαι. Εγώ θέλω να σου αντιλάξει καμιά ο άπαρος να δω για φοβάσαι για με φοβάσαι. Έλα ρε, εγώ ρε να φοβηθώ ρε. Φοβάται ρε ο Καραβαγγέλης. Εγώ δυο-δυο τα καβαλίκιβα τα άλογα. Και ο Ουγγαρίας δυο-δυο τα καβαλίκιβα. Χαρά στα χέρια γέ μου που άνοιες για να καβαλιτζέψεις κι όθ και ο άπαρος μαζί. Κάτσε καλά, Ζινόβιο, θα μου δουλέψεις εσύ εμένα. Ορίστε μας. Δεν έχεις δει ποτέ Ινδιάνικες ταινίες, που τρέχουν μες στα λιβάδια και φεύγουν από τον άλογο, τσακ, και πηδάνε στο άλογο τον τυνίρο. Τον έχεις δει, κου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 
Αλήθεια, μπράβο. Και πέ μου, ποιον που παίζεις εσύ, τον Ινδιάνων ξέτον απάνω. Είμαι ο αρχηγός των Ινδιάνων, το καυτό σπυρούνι. Άντε τώρα, θα μην δουλέψεις εσύ, Ζενοβίο, χωρίστε μας. Πού είναι ο Ιωάννο, πού χάθηκε πάλι, ε? Άντε ρε παιδιά, θυμήθηκε τον Ιωάννο, δεν μπορεί να κάνεις τον Ιωάννο. Έτσι, με την έδωσε, με την έδωσε και θέλω να σας κάνω ασκήσεις ακριβές. Άντε, μη σας πλακώσω τσενέσεις τώρα. Ε, μποτσί, καλέσαν τον να πιει καφέ. Δεν μπορώ, Καραβαγγέλη, να με είσαστε. Διατάξτε, κύριε αρχηγέ. Αν μπορώ να διατάξω, πού επίδειξε χαθήκετε, δεν έπρεπε να ενημερώσετε τον αρχηγό για την πορεία της επιχείρησης, σιό. Αρχηγέ, βρισκόμαστε στα ίχνη των δραστών. Ποιο δραστό, εγώ θέλω να πω το μπουκάδε. Αυτό. Αυτό, αρχηγέ, είναι η άκρη του νήματος. Α, ποιο νήμα, σιό, που λέει σε πελάρε. Εγώ θέλω να κρατήσω μια να είναι συντόση. Θέλω να φοβούμαι. Να πού θωρείς ρε Παντελάκη. Να ξεκολλήσω εγώ τώρα. Όχι μόνο μου είναι όπως είσαι μια χαρά. Εδώ. Βάλε μια νέση το αλόγο κύριε Χάμπο, βάλε μια νέση. Πέστε τα μισά του ρε, βούρα, βούρα, σύλλαβε το. Είδε με και βουρά, αφή κύριε Χάμπο. Εγώ τώρα να ξεκολλήσω. Ναι μάνα μου, εντάξει. Άντε ρε Παντελάκη, σώμα με κομμά. Πέστε τα μισά του ρε. Πάμε, 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 Βούρα! 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 Άντε! Ένα λεπτό να σταστώ! Χριστό και Παναγία μου, ρε Καραβαγγέλη, με παιδού την έλεση μάνα μου για μόνη στάγκη του αεροπλάνου, όχι απαρόν. Ε, όχι απαρόν. Πάντως, κύριε αρχηγέ, η ανέβρεση της Σύριγγος πρέπει να καταχωρηθεί ως προσωπικής επιτυχίας του Καραβαγγέλη. Μα, να μου πάτε το τούτσι, να πάτε το τούτσι, μπουρά. Μπορώ να εσύ φτάσαι, κύριε αρχηγέ. Α, μάλιστα. Χαίρε, κύριε αρχηγέ. Κύριε, να είσαι. Ζηλαβίου, μα, εσύ φτάσαν όλοι, μάνα μου. Παναγία μου, ρε καλά, έλα πιάστη, ρε, σου, έλα, μπορώ, μάνα, καλά. Θέλω με πού θωρώ, κύριε. Να μπορώ, χαμπό, να πάτε το τούτσι, μπουρά, όλοι μαζί και μου. Σας αναφέρω, κύριε αρχηγέ.
Κυριαρχιέ, κυριαρχιέ! Κάτι ένωσα. Α, πάλε καλά που κάτι ένωσες. Έλα, καλά. Κάτι ένωσα. Τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Τι να το κάνει τον αρχηγό μας. Μια είναι σούλα το σιδά. Κυριαρχιέ, είσαι καλά. Καλά. Ωραία. Κυριαρχηγέ! Κυριαρχηγέ! Τι θυμά, δεν είναι τίποτα σιγά. Τόσοι και τόσοι αθλητές το πάρουν για όνομα του Θεού. Θυμάμαι μια φορά εγώ στου Ολυμπιακού του 72 στο Μόναχο. Ρε μα σου στην Ολυμπιακή ομάδα, ρε! Όχι, είμαι στην Κυρκίδα. Μάνα μου, έτσι κούρσα πρώτη φορά τώρα. Έμπαν να θείω! Έλα, μάνα μου! Έλα! Έλα! 100 λίρες πας στο θείο, ρε κοπέλια, όταν έρθει πρώτος. Δώσ' του μίξα να θείε! Έλα! Έλα, μάνα μου! Δεν έχω άλλο. Στέφτηκε με επιτυχία. Ναι, μόνο που είδαμε και πάθαμε να σωρόψουμε τον αρχηγό. Τέλος καλό, όλα καλά που λέει και ο αυτός. Ω, ξηγέστο. Άτε, καταφέρετε τα πάλι, α. Γιατί είχες καμιά αμφιβολία, συνάδελφος. Όχι μια, πολλές. Τέλος πάντων. Ο αρχηγός μας πάει, είναι καλά. Είναι καλά, είναι καλά. Μόνο που... Μόνο τι. Μόνο έτσι σαν κάθεται ήσυχα, ήσυχα στο γραφείο του. Σηκώνεται πάνω και αρκεύκεται εσύ συνήθι. Σε Σινίζει! Ναι, όπως τον Άπαρο. Όπως τον Άπαρο, ρε Παντελάκη. Μια χαρά δηλαδή. Ναι, πάντως σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Είπετε τίποτα, κύριε Αρχιέ. Όχι, μάνα μου. Μπορείς να πηγαίνεις. Χαίρετε, κύριε Αρχιέ, χαίρετε. Ναι, στο καλό, μάνα, στο καλό. Ρε γαούρι! Ούντο! Ένα ρε, ένα ρε! Τρία! Ρε γαούρι! Παρό! Παρούσα! Stop, 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 stop! Stop, stop! Stop, stop, stop! Κατερίνα, έκαψε! Πάμε! Εμπήξε από την Πρόσεχε ρε! Έξατε! Πήρε ακόμα λίγο από την επίκηση! Παναγία μου! Τι φορδάνια! Γερμανία να είναι ο πύργος του. Στην Ιταλία να είναι ο πύργος του. Κάτσε καλέ! Ραπίτσι, σταμάτα! Ορίστε μας! Στην Ιταλία είναι ο Πύργος Πάιπερ, κοίτα το. Πού είναι, λέει. Πού είναι, λέει. Γερμανία είναι, άκουσα ένα γερμανικό. Κάτι αυτορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος, τάξη, πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
αδιάφθορους μας λένε. Αδιάφθορους μας λένε. Κι παρανομόλοι κλαίνε. Κι παρανομόλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία. Νόμος τάξη πειθαρχία. Τέρμα στην παρανομία. Τέρμα στην παρανομία. Να σας εξυπηρετήσω. Καλημέρα. Σίγουρα μπορείς. Ναι, πέστε μου τι θέλετε. Πόσα λεφτά έχει το χρηματοκιβώτιο μέσα. Γίνεται. Βεβαίως γίνεται. Δώστε μου την επιταγή σας, παρακαλώ. Ευχαρίστω. Κύριε, την επιταγή σας είπαμε. Τι μου φέρνετε και βλέπω εδώ το πιστόλι σας, παρακαλώ. Ληστεία. Πέσετε όλοι κάτω. Εσύ άλλους δάμε, κύριε. Πέσε κάτω μόνη σου, κυρία μου. Άτε, τέλειωνε. Δεσποινείς, παρακαλώ. Και... κοιτάξτε. Δεν μπορώ να πέσω κάτω, διότι εμπολά στενή φούστα μου. Καλά, άτε. Μένει πέσεις. Έπεσε, βέβαια. Καλά, έπεσε. Τους αδιάφθορους, γιατί τους έχουμε. Ποιος εκαταφατσελώθηκε πάλι. Κόρη μου, άκουσες με μένα να πω εκαταφατσελώθηκε. Έρωσε με ο πρώτος αν έπεσε και το απάντησα. Έπεσε καλό, έπεσε. Έπεσε, αλλά δεν εκαταβατσελώθηκε. Μα ποιος! Σιωπάτε, σιωπάτε, αφήστε με να μιλήσω. Επιτέλους, αφήστε τον αρχηγό να μιλήσει. Τελικά, εσάς δεν είναι αδιάφθορος που πρέπει να σας δελώ. Πρέπει να σας ονομάσω Αχάπαρος. Αγιά σας, αρχηγέ μου, αυτό είναι. Το καλύτερο που είπες. Αχάπαρος, έτσι έπρεπε να τους ονομάσεις. Βεβαίως, γιατί μόνο Ελοχίας Καραβαγγέλης Ευάγγελος φέρνει εις πέραν τις αποστολές με θάρρος, χωρίς φόβο, με αυταπάρνηση. Έλα, σιωπή, Καραβαγγέλη, πρόσεχε! Όταν λέω έπεσεν, εννοώ ο δείχτης της εγκληματικότητας. Κιάρχε, μη με άσχεις, κιάρχε, με άσχεις, με άσχεις. Και εμείς οι αδιάφθοροι θα το ξανασηκώσουμε πάνω το δείχτη. Μαπέ μου, κρατάς το πάντα πάνω σου. Θέλεις να μπεις ενε βαρετό. Βαρετό, ξαπόλα το να χαρίναμε, έκαμε καμιά μπάταλο δουλειά δάμε. Μα εν και αληθινό. Όχι, αλλά παίζει, ξαπόλα το να μην θρυνήσουμε θύματα δάμε. Ω, να μου πεις πόσα του εγόρασες. Να σου πω, εν ήξερο, δανείσαι μου το ένας παρέας μου. Πάντα ήθελα να έχω ένα πιστόλι. Τελευταία άρκεψα και μαθήματα σκοποβολής. Εντάξει, δώσ' μου το τώρα. Αφού σε εσύ μαθιάζω. Όχι, όχι, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Μα γιατί φοράς έτσι. Έλα, να το. Να μάθεις τίποτε εσύ, ξέρεις το. Thank you. Τίποτε. Λοιπόν, τι είπαμε να τη θέλεις. Τα λεφτά του χρηματοκιβωτίου. Πε μου.
Είσαι της ασφαλείας. Αγάπη μου, είμαι ληστής που να μείνω, μαύρος και γέριμος να μείνω. Είμαι ληστής. Είσαι μεγάλο κόσμιντο λοιπόν. Έτσι, τύποι όπως εσένα αρέσκουν μου πάρα πολλά. Περιμένεις ένα λεπτό να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο. Με την ησυχία σου, κούκλα μου. Κορυφαίος λήφτης από την Τίνο. Καραβαγγέλης. Κάτσε καλά, Καραβαγγέλης. Από χού είναι. Χαλιπάς, χαλιπάς. Πότε έκαμε μα χαλιπάς εσύ, ρε. Δεν είσαι γράμμα. Παναγία μου, ρε παιδιά, μεγάλη ησυχία σήμερα και να αντέχω. Χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο. Είναι καλύτερα χτύπα του κεφάλις. Μη μας ματιάσεις, άντε. Με φάσε, Καραβαγγέλη, και σε πιάνεις έναν τον μάτι, να σε να ποηρίζεσαι. Κάτσε καλά, Ζενόβιο, έτσι. Κάτσε καλά και σε βαρέθηκα να μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο που ποηρίζε. Γιατί, εγώ σε βαρέθηκα, σου είμαι κανένα. Φεύγα. Φεύγα και σε μας ήσυχους. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Άντε, που σας κακώσω, σα σκίσα ακριβία. Σιγά που να σε βοηθούμε, ρε Καραβαγγέλη. Γιαζιά, πάμε να φέρουμε τίποτα φάβε, κανένα τα σιωπητά. Α, είστε και ωραία παντελάκια, πάμε να φέρουμε να τρώσουμε. Κοίτα τα δικά στα μόντρα και μην μιλάς για τα δικά μου, Μιχάλη και μου. Άντε ρε παρέτα μας. Πάμε ρε παντελάκι και να περάσουμε από την τράπεζα, να αλλάξουμε λίγα ψηλά, να πάμε να παίξουμε βίντεο games. Ναι. Έτσι βλέπεις για να έχει. Για να τα ελέγχω όλα. Έβαλα και εγκαταστήσα μου μέσα στο γραφείο μου το κεντρικό σύστημα συναγερμού που είναι συνδεδεμένες όλες οι τράπεζες και όλα τα καταστήματα της Κύπρου. Εμπαινά μπας την κεφαλή σου που βάλες, άθι. Α, έτσι. Εμείς τα παίζει, α. Δουλεύει και μια χαρά. Παίζει. Παίζει. Συναγερμό! Οδηγίες, Καραβαγγέλη. Ωραία, να σου πω οδηγίες, Καραβαγγέλη. Ωραία. Γίνεται ληστεία στη Λευκοσία και πηγαίνετε να πιάνετε ληστές. Καταλαβαίνετε τις οδηγίες μου τώρα. Βεβαίως και κατάλαβα. Έρχεται. Εγώ έκανα μεταφραστής 10 χρόνια της Ελλάς. Ναι, φύγετε. Ναι, έφυγα. Ναι. Πού είπαμε πάω. Στους τρούλους, δεν έκανα και πού δεν έκανα πελάτη, στους τρούλους. Ωραία, να σου πω, πού βρίσκεται ο πρώτος τρούλος. Παναγία μου, μην πελάτη, πάνω στην κεφαλή μου, ρε έκανα και πάω στην κεφαλή μου. Ταράσσε, ρε, φύγετε που δάμε. Και όσο πραγμάτε εσείς να φύγουν οι ληστές, φύγετε. Ταράσσε, ρε, φύγετε. Παναγία μου, να έχει ψυχή. Μέσα. Καλημέρα. Έχετε να μου αλλάξει τα 10 λίρες ψηλά. Έδωσα τα ούλα του κυρίου. Ακόμα και τα ψηλά. Δεν κατάλαβα. Πού ξανακούστηκε για τράπεζα να μένεις ψηλά. Μα τι να σας κάνω. Ο κύριος ήρθε πριν που σας. Συγγνώμη. Μπορείστε να αφήσετε λίγα ψηλά πίσω για να πιάμε κι εμείς. Δεν ξέρω τίποτε. Ήρθα πρώτος, προηγούμε. Ώστε, πέ μου, στο χωρκό σου σου μάθαν το ladies first. Δεν ξέρω γαλλικά. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά το ξέρω το. Εσύ κι άλλες έξυπνες κορούες η μάνα σου. Αλλο δυο και ένα γιο. Να μπορεί, είσαστε τα μέκομα, ναι, φύγετε κομπαρέ. Ναι, κύριε αρχηγέ μου, είμαι μόνος μου, τι να κάνω, δεν έχω κανένα. Μόνος σου, Καραβαγγέλη, που έπιαν και χάθηκαν οι άλλοι. Πήγαν στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Μπορώ, Καραβαγγέλη, μπορώ. Τι μόνο, ρε, που δάμε, ποιο χώρο, μπορώ.
Είναι καταλαβαίνετε που γίνεται. Δηλαδή, αντί να σηκωθώ να φύγω, κάθομαι και μιλώ μαζί σα. Εφύγε, ρε κουμπάρε, κρατήσε κανένα μα. Δηλαδή, έχω μια απορία. Όποτε έρχεσαι στην τράπεζα, εσύ έτσι φεύγει πάντα βουρητό. Όχι, φεύγω κανονικά. Αλλά επειδή σήμερα κάνω ληστεία, είπα να φύγω βουρητό. Είσαι απίθανο πάντω. Και αρέσκει μου γιατί απολαμβάνει τη δουλειά σου. Πε μου, ένα αρτιτσαύριο. Αν με θέλετε, έρχομαι κι αύριο. Θέλουμε σε καλό. Γιατί να με σε θέλουμε. See you, baby. Ρε Παντελάκη, σιγά και πως κόλωσες τον άνθρωπο. Τώρα δεν μπαίνεις έτσι μέσα σαν το φούρνο. Δεν το θέλω, κύριε Αντζηρά. Το φυσικό μου του να μπαίνω έτσι σαν το... Ακίνητη! Πέσετε όλοι κάτω. Άντε πάλε. Εγώ είπα σου ότι φορώ στενή φούστα και δεν μπορώ. Πέσετε όλοι κάτω και να μιλάτε. Αν και μιλώ, κύριε εγώ. Ρε παιδί, έλα σταματήσεις να σχίζεσαι. Αφού δωρείς πέφτουμε κάτω, έτσι από τσιρίλας. Κάτω! Ποιος είστε, κύριε. Ο κανένας. Πού είναι το μαρκέλο, κύριε. Πού είναι το μαρκέλο, κύριε. Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω, ρε. Πού είναι το βαν. Θα σε σκοτώσω. Πού είναι, πού πήγε. Πού πήγε, παρακάζει μες στην βούγκα σου, ρε, έκανα, μαγγελέ. Για αυτή λάχα στη, ρε. Θα να στείλω όλους μετά στον πίκο, δεν μου κοιτάει. Πήγε, ρε, στην τράπεζα με το βαν είχαμε. Τι μου φακάζει, ρε, σε τσέξε, πήγαινε. Πού φακάζει, ρε, όπως τον λίμπουρα που τον επατήσε εσύ. Βεβαίως. Βεβαίως και θα πάω, κύριε Αρχηγέ, βεβαίως, διότι ο Καραβαγγέλης βρίσκεται πάντα πρώτος στον τόπο του εγκλήματος. Πώς θα πάω όμως στον τόπο του εγκλήματος? Όπως θέλεις πήγαινε, μόνον εξαφανίσεις που δαμέ. Έχουν πάρει το βάνι άλλοι πιθανότατα, με αυτό πήγαν στην τράπεζα, κατάλαβες? Ποιος δεν σου κάνει κάτι, έλα και στη σιγά, να με σκοτώσει. Ποιος δεν μπορεί. Χάμω. Έτοιμος για αποστολή, αρχηγέ! Ωραία, έτωση όρτσε έναν άνθρωπο που λειτουργεί μέσα σε λογικά πλαίσια. Ναι. Μέσα σε 20 λεπτά, ύβρο και μοτόρα, ύβρο και κανένα, είναι έτοιμος για την αποστολή. Ναι, ωραία, ωραία, άντε, ξεκινάτε, φύγετε. Πού πάμε. Καραβαγγέλη, ναι. Το λοιπόν, ξεκινάτε, πιέλετε, διότι να σα προλάβουν οι δημοσιογράφοι, μα πριν που σα. Κύριε Αρχηγέ, να του δημοσιογράφοι, είναι πρόλαβα να. Να χτενιστώ! Ξεκίνα ρε Ρόλος! Ξεκίνα ρε! Να πέσω την καμποκολό κάνω! Εγώ φεύγω κι αλλή μόνο σας αν δω και την περιγραφή μου στην αστυνομία. Κύριε! Τι είναι? Αφήσ' τον να φύγει, κορί μου, εσύ! Αν δεν εσφογγαρίζαν να λερωθούν τα ρούχα μου έτσι που τσιλούμαστε χαμέλα, λόγω του, α! Μου είπες ότι είναι να έρθει κι αύριο. Εν το νομίζω. Περιμένετε μισό λεπτό. Άτε να δούμε. Με πέτυχε την ώρα να κάνει καμάκι του. Πάντως, μυρίζει από λίγο παντιμόν, κυρία Ζήνα. Πρέπει να σφουγγαρίσει, Ζήνα. Εγώ να σε περιμένω. Είπα σου το ότι με δεσποίνησε, ναι. Ναι, είπες μου το. Και σήμερα το πρωί, κατά σύμπτωση, η μάμα μου, σαν έφευκα από το σπίτι, είπε μου, άτε κορούα μου, να πάσεις στο καλό και μια καλή τύχη να σου βρεθεί. Άτε γε μου τώρα, ώρα καλή και ώρα γρουσή και ώρα ευνοημένη. Κοίταξε, πρέπει να πάω. Μα γιατί βιάζεσαι, καλέ μου. Αν δεν κατάλαβες καλά, είναι και ληστεία εδώ μέσα. Μα πού, πότε. Σε λίγο έρχεται η αστυνομία. Πρέπει να φύγω. Άτε που να με σου πω, άφησε τον να φύγει. Πάω σύλλα, εκτιτζώσαν εδώ. Με έφης. Τι πάλε. Πριφείς να σου δώσω την κάρτα μου, που ξέρεις μπορεί να γίνεις πιο σταθερός πελάτης μας. Δώσ' του και την κάρτα σου να δούμε να θα τον αφήκεις να ξεκολλήσει που δα μέσα. Thank you. Γεια σας. Στο καλό. Ρε, εσύ κουπά να δούμε να μπορεί να κάνουμε. Ποιο έτσι, κυρία Ζήνα. Δεν ξέρω μια ψήρα τώρα για να πάμε πια να παίξουμε video game. Πάτε πάλι με τα video games. Ρε, κατάλαβες ότι γίνει και ληστεία εδώ μέσα, όχι, αν δεν κατάλαβες. Μα, εδώ μέσα. Πέσετε κάτω, πέσετε κάτω, είστε μια αστυνομία. Γιατί ρε κουμπάρε να πέσουμε κάτω, μπορείς να μας συμβαθιάσεις στεκόντα. Πέσετε χαμέ. Όχι, δεν πέφτω χαμέ, εγώ σήμερα φορούσα ρούχα μου πλημμένα, σαν μένα θα πέσω χαμέ να ξυπαρίζουν τα ρούχα μου και κατσό και χαμέ, άντε. Πέσετε χαμέ, είπα. Μα, γιατί το συμμαθιάζεις? Γιατί οι ληστές ήρθαν να κλέψουν την τράπεζα. Δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Αφήστε με να φύγω, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ τους ληστές. Παθαίνω, παθαίνω νευρική κρίση, ναι, το τώρα έπαθα, γι' αυτό φωνάζω. Θείε,
την πόρτα, φύγε! Άντε ρε, Παντελάκη. Καλά κάτσαμε, καλά περάσαμε. Σήκω πάνω αφιούμε. Ακίνητη! Ενέχει να πάτε πούποτε. Αν έρθει η αστυνομία και πιάσει με, να σας παίξω. Άτε μάνα μου τώρα, αντί να παίξουμε εμείς βίντεο γκέιμς, να μας παίξει τούτος. Καλό, καλό. Τι ακριβώς θα γίνει εδώ, κυρία μου? Είναι επιχείρηση αυτοκτονίας, είναι ληστεία. Δεν κατάλαβα ακόμα. Πάντως, οι ληστές είναι οπλισμένοι. Πλεισμένοι! Αστυνομία! Τι γίνεται εδώ! Κύριε τροχονόμενο! Μέσα γίνεται ληστεία! Το τροχονόμο, πού τον είδες και ράμε εσύ, το τροχονόμο! Αδιάφθορος είμαι! Κάτσε καλά, σε παρακαλώ! Κάτσε καλά! Σας παρακαλώ, κύριοι! Αφήστε πρώτα να ενημερωθεί η αστυνομία και μετά θα ενημερώσω εγώ προσωπικό στα κανάλια. Ναι, εγώ θα τα ενημερώσω προσωπικώς τα κανάλια, κύριε Χάπουμ, που είμαι και εξελάδος και ως γνωστόν. Εμείς, ξέρετε, ελάτε πιο κοντά μου. Εμείς οι εξελάδος είναι γνωστό ότι έχουμε μια αλφα εφράδια, την οποία εγώ προσωπικώς η κληρονόμησα από τον Ευάγγελο του Βενιζέλο, τον προπάπο μου, τον πρωθυπουργό παλιά. Ναι, βέβαια, κύριε Λοχή, αν μπορεί εσύ να διαθέσεις αυτήν την εφράδια, την οποία λες, αλλά εγώ, όπως βλέπετε, διαθέτω μια φυσική γοητεία, την οποία αυτός από εδώ δεν διαθέτει, αυτόν τραβά στη δουλειά σου, ρε. Μπορείτε να μας κάνετε μία δήλωση, κύριε επικεφαλή. Βεβαίως, να σας κάνω. Γιατί να μην σας κάνω. Λοιπόν, πείτε μας ακριβώς τι έγινε εδώ σήμερα. Ξέρετε ότι... Τέλος χρόνου θα συνεχίσω εγώ και θα προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χάμπος ότι η Κυπριακή αστυνομία θα πατάξει το έγκλημα εν τη γενέση του και όσες φορές εκλήθην η Κυπριακή αστυνομία προστάτευσε και τον νόμο και την τάξη. Και όλα αυτά λέγω γιατί διαθέτουμε ένα λαμπρό αρχηγό, ο οποίος αυτό το λαμπρό κεφάλι που εκπέμπει φως σοφίας και... κύριε Χάμπο μου, δεν μιλάω για το δικό στο κρανίο που εκπέμπει φως, μη θορυβήστε. Μιλώ λοιπόν για τον αρχηγό μας, για τον ηγέτη αυτό τον φωτισμένο, τον εμπνευσμένο, που κάτω από την καθοδήγησή του θα πατάξουμε τελειωτικά το έγκλημα στην Κύπρο. Μάνε μου τα μυαλό, Καλαμαράτσο. Δεν γλιτώνει τηλεόραση. Και θα ξανατονίσω ότι όλα αυτά λόγω της φωτισμένης και εμπνευσμένης ηγεσίας του φοβερού αρχηγού μας, που βέβαια με τις οδηγίες του πάντα θα πατάσουμε το έγκλημα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Είμαι ο αρχηγός. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι ο αρχηγός... Βαγγέλη, να μην τους εμείς, να μην κάνω πιο κουβέντες, έτσι. Συγγνώμη, κύριε. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι έγινε σήμερα εδώ. Βεβαίως, θα σας τα πει όλο ο αρχηγός μας τώρα. Ναι, βεβαίως, πολύ ωραία. Με πιάνει τώρα η κάμερα. Όπως είπα, σας πιάνει η κάμερα, ναι, στόμα. Μπορείτε να μας μιλήσετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως, τι να σας μιλήσω. Πέστε μας ακριβώς τι έγινε σήμερα εδώ. Δεν μπορώ ακριβώς να σας πω τι έγινε ακριβώς, διότι δεν ήμουν εδώ. Μόλις ενημερωθώ, θα σας ενημερώσω και εσάς. Ναι. Μπορώ να σας πω εγώ, γιατί ξέρετε, εγώ ήμουν και η μόνη αυτόψης μάρτυρας. Μάρτυρας, ναι, παρακαλώ, κυρία μου, πείτε μας. Λοιπόν, εγώ καθόμουνα και έκανα ευσυνειδήτως στη δουλειά μου και ξαφνικά ήρθε το παιδί από την ασφάλεια. Ήρθε για να πάρει τα λεφτά της κυρίας τράπεζας, της τράπεζας εννοώ, και ξαφνικά μπήκαν μέσα οι δύο ληστές, σαν τον άνεμο. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα το κρατούμενο, οι ληστές ή το δύο. Έλα, Καραβαγγέλη, εντάξει, παρακατώ, κυρία. Okay. Μάλιστα, συνεχίζετε, κυρία μου, σας ακούμε. Και τότε οι δύο ληστές τράβηξαν τον Σιπέτσον. Τον Σιπέτσον. Που παίζουν τα πλάσματα. Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, το περίστροφο. Δηλαδή, έχουμε και λέμε ότι το παιδί της ασφάλειας ανέσυρε όπλο για να εμποδίσει τους ληστάς. Εντάξει, Καρβαγγέλη, πάρε κάτω. Και τώρα... Τώρα το παιδί από την ασφάλεια τους έχει ρίξει κάτω στο πάτωμα και τους κρατάει εκεί. Μάλιστα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα έγκλημα έχει ξεχνιαστεί. Και τώρα σας παρακαλώ, προσέξτε βήμα προς βήμα πώς εγώ, ο Λοχίας Ευάγγελος Καραβαγγέλης, θα μπω μέσα στην τράπεζα και με τη βοήθεια του παιδιού της ασφάλειας θα σύρω τους ληστές έξω από το γιακά. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ, ακολουθήστε με. Σας παρακαλώ. Oh!
Πυροβολισμοί! Οι ληστές πυροβολούν όμως! Δεν θα μας ευνηδιάσουν! Πέρασε μου τον τρακ. Μπορώ τώρα να σας κάνω δηλώσεις. Κυρία μου, κυρία μου, μπορείτε να μας, τέλος πάντων, να μας περιγράψετε τους ληστές. Να τους περιγράψετε. Μάλιστα, να σας τους περιγράψω, αλλά είμαι δεσποινής. Δεσποινής. Λοιπόν, ο ένας ήταν ψηλός, ξανθός, και η άλλη κοπέλα τον εφώναζε Παντελάκι. Παντελάκι. Ναι, και η άλλη κοπέλα ήταν μια κοπέλα καστανή και την εφώναζε ο άλλος Ζήνα. Ζήνα. Σαν να τα έχω ξανακούσει αυτά τα ονόματα. Παναγία, θα τους σκοτώσω. Θα τους κρεμάσω ανάποδα μες στην πλατεία Ελευθερίας. Κύριε Αρχηγέ, αν μου επιτρέπετε, η ποινή του απαχωρισμού έχει καταργηθεί στην Κύπρο. Νομίζεις? Είναι αδύνατο να γλιτώσει. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Τι θα κάνω, τι θα κάνω, τι θα κάνω. Τι θα κάνω. Θέλω τη μάμα μου, θέλω τη μάμα μου. Κάποιον επέξαν τα καθάρματα. Ρε τον Παντελάκι, τι σιάνω παπαθιά. Δεν τον περίμενε για τσι μάγκα, να. Σιγά ρε και εσύ τον μάγκα, σιγά τον ακού. Μάγκα, εγώ ρε κάνω δεκαλιστήρες ταυτοχρόνως, αμαλάκι. Σκάσε ρε Καρβαγγέλη, πού να έχω μισθεί μέσα. Ακούει ότι κάνεις δεκαλιστήρες, αμαλάκι μέσα στράτες. Σιωπή. Κύριε Αρχηγέ, δεν ήθελα να πω αυτό ακριβώς. Να μην πεις τίποτα, Καρβαγγέλη. Σιωπή. Άστο να μας εξηγήσει να λύσει τις τευτίζεις 10 τραπεζίες ταυτόχρονα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μια δείγνη του πλασμάτου χρειάζεται. Για να και εξαφανίσου, α. Μετάνιωσα. Πρώτη φορά κάνω έτσι πράγματα και νιώθω απέσια. Πείτε μου, τι να κάνω. Φέρ' τα ριάλια, δάρε. Παντελάκι, φέρ' τα ριάλια μες στο ταμείο. Να πιάσω τα ψηλά να πάνε έξω video games, κυρία Ζήνα. Να σου παίξουν οι μούλες καζαντήρε. Είδαμε και πάθαμε να γλιτώσουμε τα ριάλια από τη ληστή και να τα ληστέψουμε εμείς. Τέλειωνε, βάρ' τα στη θέση τους. Ζήνα και Παντελάκι, παραδοθείτε. Και είμαι καλός για λόγους σας. Άχρηστοι. Μα αν εμάς που είπε άχρηστος. Κυρία, είπεν και το όνομα μου. Το όνομα σου, ναι, είπεν το. Και να το πει καταλάβω το. Αλλά εμένα, να με πει άχρηστη, άμα να μόνο να σκοτωθούμε σήμερα, λαλό σου, δεν να σκοτωθούμε. Ποιος είναι τόσο άνθρωπος και μιλά σας. Είναι ο κύριος αρχηγός της αστυνομίας, ρε φίλε του. Και εσάς που σας ξέρει. Πού σας ξέρει, ρε. Είμαστε αστυνομικοί, εμείς κοιτάξτε, είμαστε αστυνομικοί, ρε. Γιος το. Αστυνομικοί. Ναι, αστυνομικοί, καλό. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι είχα την τύχη να πέσω πάνω σας, δεν το πιστεύω. Ρε φίλε, εμείς που λαλείς, είμαστε αδιάφθοροι, είμαστε εκπαιδευμένοι περί του που την μάθω. Κοίταξε εμείς, Ρε Παντελάκι, χώς τους ποντικούς σου γέμουν, να μην τους δεις για σου τους φάει κανένας κάτος. Ζήνα και Παντελάκι, παραδοθείτε και είμαι καλός για λόγους σας. Άχρηστη. Επιμένει ρε παιδιά, επιμένει. Παναγία μου, Παναγία μου, δεν τον αντέχω άλλο, να. Πάμε και είμαι καλή αλλού. Άντε, πάμε. Πάω έξω, άμα πυροβολήσω. Δεν πω, πού πότε, δεν θέλω να πεθάνω. Ρε παιδί, σταμάτα τότε τα πράγματα γιατί είναι αρκεψε μένα να με πιάνει πελά. Εγώ τι φταίω. Άντε, μας τώρα τι φταίουμε εμείς. Αν δεν ερκεστούν, θα να σωρέψω τα ριάλια και να φύγω. Θέλεις να πεις δηλαδή, ρε, μετανιώσες. Όχι, μετανιώνω. Τι να κάνουμε τώρα. Την έξοδο του Μεσολογγίου. Έλα, μάνα μου, και καρτερώσε, έλα. Ρε, έλα, σταματήσετε να μιλάτε μεταξύ σας. Ρώτησε με ένα πράγμα το παιδί, να μην το απαντήσω, νέα γενναία, κυρία Ζήνα, να μην το απαντήσω. Να μην το απαντήσεις, δεν καταλάβετε ότι από στιγμή στα στιγμή μπορεί να μας πυροβολήσουν. Γιατί να μου τους εκάμαμε. Να, εν ώρα τώρα να ρωτάς να μου τους εκάμαμε. Έτσι μου ήρθε. Που να μπορώ, να σου δω δυο φούσκους, να σου δείξω αν θα λαλείς πελάρες έτσι ώρα για δεν θα λαλείς. Ναι, να μπορείσω. Βούρα, πέφτει η γυρίς μακαρί. Τώρα σοβαρό μιλάς, δηλαδή θέλει να σε πιστέψω. Μα γιατί να με πιστέψεις, κύριε Αρχηγέ, αφού σου λέω πια στην τράπεζα για να πιω λίγα ψηλά. Και πιέσεις χοντρά. Άντε τώρα. Αλλά έτσι είναι, κύριε Αρχηγέ. Δεν είναι όλοι καραβαγγέλιδες Ευάγγελ, δεν είναι όλοι απόγονοι του μεγάλου. Κάνει ρε καλαμαράτε, γλώσσα. Και κύριε Αρχηγέ, θυμάστε που είπατε ότι θέλετε να τη σκοτώσετε. Γιατί?
Δεν έχει σκοτώσει εσύ. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και μόνο. Α, κατάλαβα, ρε καλά. Τι είπα, άφησε σε άλλο επεισόδιο. Μεταβολή! Έλα, διαλυθείτε, άντε, φύγετε, φύγετε, ξαναγυστείτε! Επελάτε με! Πού να πάω? Τώρα, κυρία Ζήνα, τι θα κάνουμε? Ετοιμαστείτε. Γιατί? Την έξοδο του Μεσολογγίου. Δεν του μεταλλίου να κάνω. Να Χριστή ρε, θα σε στείλω στον Πύρκο ρε, δεν μου τον είδε. Γράψα με το πάνω. Να γράψαμε τώρα. Α, νομίζω πως δεν μιλώ για το δικό σου κεφάλι, το κρανίο σου που εκπέμπει φως και βαρχιά. Και όλα. Και όλα αυτά λέγω διότι διαθέτω. Πάμε. Ξεκίνα χάμπο φύε. Μάλιστα. Να ξεκινήσει κυριάρχη. Μα πότε. Αντί αυτορούς μας βέβαια.